Καλή εβδομάδα. Λέγε. Μια πολύ μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού που έχει τρεις υπογραφές. Η μία είναι του Σπόραρ, ο οποίος πετύχει ένα εκπληκτικό γκολ, και είναι άλλη μια, ένα γκολ που ο Σπόραρ δίνει βαθμούς υπρόξης φέτος στον Παναθηναϊκό. Το λέω γιατί είναι σε τους παίκτες που όλο το χρόνο έχει ακούσει πάρα πολλά πράγματα. Η δεύτερη υπογραφή είναι του Γετβάη, που στο πάνω στη γραμμή στο ενεργικής καθυστερήσεις έχει βγάλει την μπάλα, και τέτοι φυσικά είναι του Φατίχ Τερίμ, ο οποίος στο δεύτερο μήχρονο πήρε μια απόφαση που του βγήκε όσον αφορά τον γκολ που έβαλε ο Σπόραρ. Έπαιξε ένα 3-5-2, περιόρισε το Μωρόν βάζοντας τον Αράο δίπλα στον Καϊντίν και τον Γετβάη. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός, πρέπει να το πω αυτό, γενικά σε όλο το μάτς δεν ήταν καλός, αλλά εγώ σε αυτό μπορώ να βρω πολλές δικαιολογίες. Η πιο βασική είναι ότι η ομάδα προερχόταν από δύο πολύ απαιτητικά ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, και ήταν πολύ δύσκολο να παρουσιαστούν με φρεσκάδα οι παίκτες. Φάνηκε αυτό και στον Μπερνάρ, φάνηκε και στον Τζένιν, φάνηκε και στον Μπακασέτα, φάνηκε σε πολλούς βασικούς παίκτες αυτό. Ο Ιωαννίδης για άλλη μια φορά ήταν πάρα πολύ καλός, και όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη αξία, διότι ο Παναθηναϊκός πήγε χθες και έπαιξε απέναντι σε έναν διαιτητή ο οποίος έπαιξε 100-0. Ο Μάνταλος έστειλε έναν διαιτητή στο παιχνίδι αυτό που ουσιαστικά έκανε τα πάντα για να κερδίσει, να πάρει πόντους από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε ουσιαστικά 11 εναντίον 12. Δεν θα κάτσω να αναφερθώ σε 12-13 φάσεις που έχω σημειώσει. Θα πω απλά 5 πράγματα. Τα δύο φάουλ που έχει κάνει φάσεις ο Άρης, το ένα στο πρώτο ημίχρονο το σούτ του Φαμπιάνου που μπλοκάρει ο Ντραγκόφσκι. Okay. Μικρή φάση αυτή, αλλά το πιάνει. Και το δεύτερο που είναι μεγάλη φάση του Γετβάη είναι ανάποδα φάουλ. Καταρχάς δεν είναι φάουλ. Το πρώτο δεν είναι φάουλ του Γετβάη, ο Γετβάη διώχνει την μπάλα. Στο δεύτερο ο Ματσίνη πάει να φύγει στην αντεπίθεση και τον ανατρέπει ο αμυντικός του Άρη. Και αντί να δώσει φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού, δίνει φάουλ υπέρ του Άρη και γίνεται η φάση του Γετβάη. Στο πρώτο ημίχρονο έχει δεχτεί γονατιά ο Μπακασέτας, γονατιά από τον Ταρίντα, όχι κίτρινη δεν δείχνει, ούτε καν φάουλ. Στο επίσης στο δεύτερο ημίχρονο, ο Μπερνάρ σε μία φάση από αστερά κάνει προσποίηση στο Ζιλ, του ρίχνει αγωνιά και δεν δείχνει καν φάουλ. Υπάρχουν άλλα 6-7 τέτοια σφυρίγματα που ουσιαστικά ήταν μονόπατα, ήταν όλα υπέρ του Άρη. Ουσιαστικά ο διαιτητής δηλαδή έσπρωξε τον Άρη για να τον βοηθήσει να βάλει ένα γκολ, και ο Παναθηναϊκός πάνω και κόντρα σε αυτό ανταποκρίθηκε. Γι' αυτό ότι είναι μεγάλη νίκη, γι' αυτό δεν έχω καμία απέτηση για το χρυσό μας, για την απόδοση της ομάδας, γιατί καταλαβαίνω και την κούραση των παικτών και ότι το μυαλό τους λίγο έτσι χάλασε από τη διαιτησία και από αυτά που έκανε ο Μάτζιος στο πρώτο ημίχρονο. Γιατί πλακώθηκανε ο Μάτζιος με τον Ιωαννίδη, δεν πλακώνεται? Ναι. Του έλεγε όλο το πρώτο ημίχρονο: μη βουτάς φώτη. Φοράζει. Ναι. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που ο Φώτης έχει φάει το ξύλο της αρκούδας και ο Μπακαζέτας, ο Άκης ο Μάτζιος βρήκε την ευκαιρία να πικάρει και να ειρωνευτεί τον Ιωαννίδη. Δεν το τιμάει. Δεν τον ειρωνεύτηκε. Εσύ του έλεγε μη φουτάζει, αλλά είναι εκνευριστικότερα. Προπονητήσεις, άμα του φωνάζει έτσι. Ακριβώς, είναι δυνατόν να σου προπονητήσεις και μετά να λέει ότι εγώ το φώτι τον είχα. Πού τον είχες? Ωραία του συμπεριφέρεσαι. Δηλαδή θέλω να σου πω, ήταν και αυτό στον κόλπο. Μέσα σε όλα τα άλλα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ήταν όλες οι συνθήκες αντίξωες και ο Παναθηναϊκός έβγαλε πολύ μεγάλη αντίδραση. Βεβαίως το μάτς κρίθηκε στις λεπτομέρειες, έτσι όπως το πήρε ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να το χάσει, δεν το συζητάω. Αλλά το θέμα είναι ότι το πήρε, και το πήρε με ένα γκολ που είναι. Να το χάσει δεν μπορούσε, ισοπαλία της στη χειρότερη των περιπτώσεων. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, okay, θα μπορούσε okay, να μην πάρει και νίκη. Σαν ήττα θα ήταν ισοπαλία. Ναι, συμφωνώ. Ακριβώς. Να σας πω, επειδή ακούω και τον Άρη, ο Άρης έχει τη φάση του Μωρόν στο πρώτο ημίχρονο, που είναι καλή φάση, με τον Ραγκόσκι. Δύο φάσεις πρέπει να έχει. Και η φάση που βγάζει ο Γκιτβάη, έτσι. Εντάξει, έχει και κανένα δυο ακόμα ο Άρης που είναι γύρω-γύρω. Παλά είναι επικίνδυνα. Δηλαδή όχι, έχει γίνει το σόλο του Μάτζιο που διαμαρτύρεται. Ο Μάτζιο έχει μία ή δύο φάσεις. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει ψηφιακό αριθμό. Απλά θέλω να πω ότι πρώτο ημίχρονο υπάρχει ο Άρης. Υπάρχει επιθετικά θέματα. Δεν είναι καθόλου καλός ο Παναθηναϊκός. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είναι καθόλου καλός ο Παλάσιος, που ενώ ήταν φρέσκος θα μπορούσε, δεν βοήθησε. Δεν ήταν καλός ο Μπερνάρ, και τι έκανε ο Τερίμ? Όταν πέρασε στον άξονα ο Μπερνάρ ήταν καλύτερος. Μπράβο, αυτό έκανε ο Τερίμ. Σου λέει, από τη στιγμή που δεν είναι καλά, δεν είχαν φρεσκάδα. Πρόσθεσε ένα επιθετικό για να πιέσει την άμυνα του Άρη και να πάρει ένα γκολ, το πήρε. Και έφερε τον Μπερνάρ λίγο πιο μέσα, να κάνει λιγότερα μέτρα από ό,τι έκανε στον Αγριός, για να πάρει κάτι,
και το πήρε. Και το πήρε στην πάσα που δίνει. Βεβαίως έχει κάνει λάθος ο Μπράμπετς εκεί. Ναι, ρε παιδί μου. Είναι εγκληματικό το λάθος δηλαδή για τον Άρη του Μπράμπετς. Αλλά συμφωνώ, από εκεί και πέρα μαντεύει την πάσα και μπαίνει ενδιάμεσα. Δεν πρεσάρει τον Μπράμπετς. Ναι, καταλαβαίνει ποια πάσα θα κάνει και μπαίνει ενδιάμεσα. Αυτό έχει ο Μπερνάρ, παιδί μου. Είναι ένας παίκτης ψηλής. Αλλάζει κάτι εσύ, Στάσου, επειδή το ξεκίνησε από εκεί. Αλλάζει κάτι στη γνώμη σου για το Σπόρα από ό,τι είχες πιο πριν. Από αυτό το μάτσο. Εγώ για το Σπόρα έχω κατηγορηθεί, Αντώνη μου, και έχω πει, επειδή τον στηρίζω και λέω ότι είναι ένας καλός θετικός, ακούω τα πάντα από τους φίλους του Παναθηναϊκού, η γνώμη είναι η εξής. Ο Σπόρα, σαν αναπληρωματικός του Ιωαννίδη, για μένα μια χαρά παίκτης. Ωραία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε για έναν μη σου πω και πολυτέλεια ότι είναι. Ακριβώς. Λέμε μια παίκτη που είναι βασικός στην εθνική του. Έτσι. Είναι ο δεύτερος ενδιάμεσα με τον Γερεμέγεφ και τον Ιωαννίδη. Ναι. Ωραία. Τεχνική μεγάλη. Εδώ κατά την άποψή μου και ο τρίτος είναι πολύ καλός επιθετικός. Δηλαδή κάνουμε μια φασαρία όλη τη χρονιά. Για ποιο πράγμα? Για τα φόρ του Παναθηναϊκού. Κακός. Και όχι, μπορώ, να σας πω, μπορώ να σας πω ότι η επίθεση του Παναθηναϊκού τον τραβάει στα play-off. Αυτή είναι πραγματικότητα. Ναι, έτσι είναι. Έχει βάλει 3 γκολ με τον Ολυμπιακό, 2 γκολ με τον ΠΑΟ, 2 γκολ με την ΑΕΚ και 2 γκολ με τον Άρη. Η μοναδική μέρα που δεν δέχτηκε γκολ είναι χθεσινή. Άρα τι πρέπει να βελτιώσει? Την ισορροπία του και την αμυντική του ισορροπία. Και θα σου πω και κάτι ακόμα. Από τη μέρα που έχει έρθει ο Τέριμ, σε ένα μόνο μάτς δεν έβαλε γκολ ο Παναθηναϊκός, με το 0-0 με τον Ολυμπιακό στο κύπελλο. Έχεις δίκιο, αλλά εκεί έχει και παίξει με 10 αποσίες. Που είναι και το κύπελλο, που είναι άλλη ιστορία. Δηλαδή το κύπελλο παίζεις και για να πιο προσεκτικά, ξέρω εγώ. Δηλαδή, γιατί είχε έρθει ένα-1 το πρώτο παιχνίδι. Είναι η Ρεβάσο Χαρισκάκη. Σε όλα τα άλλα παιχνίδια έβαλε γκολ ο Παναθηναϊκός. Για να σου τελειώσω με το Σπόρα, ο Σπόρα είναι ένας παίκτης με εξαιρετική τεχνική. Εξαιρετική τεχνική, δηλαδή τον βλέπεις. Του λείπει το νεύρο. Και ορισμένες φορές. Ναι. Πέρα από τον ευρώ έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Ναι. Γιατί το λες αυτό? Γιατί ικανοποιεί για την κερκίδα. Δώσ' του μία κουβέντα. Ναι, μπράβο. Ο Φώτης είναι άλλος. Ναι. Ο Σπόραρ είναι παίκτης ψυχολογίας για μένα. Ναι. Δηλαδή, όταν μπει στο γήπεδο και ακούσεις τη μουρμούρα, τον παίρνει από κάτω. Αυτό έγινε σε ένα μάτσο που παίξει στην πρώτη τηλεφόρο. Τι να κάνουμε όμως, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ίσως και όμως να μην είναι και πολύ της πίεσης, ρε παιδί μου. Δηλαδή, λίγο όταν πιέζεται να έχει και θέματα. Δεν ξέρουμε τώρα. Γιατί εγώ σε αυτά. Είναι 0-0 και κάνει αυτή την ενέργεια. Να σας πω ότι έχει κάνει το αρωματικό συνθετικό σφαρικό φέτος. Έχει βάλει το Παναθηναϊκό στους ομίλους του Europa League. Ναι. Με τα γκολ στην αρχή του καλοκαιριού. Έτσι. Ναι. Έχει δώσει 3 πόντους με τη Λαμία. Το δεύτερο γκολ που πέτυχε στη Λαμία, στην κανονική διάρκεια. Έχει δώσει 3 πόντους με τον Άρη. Έχει δώσει 3 πόντους με τον Παναθηναϊκό. Έχει βάλει τα 2 γκολ αυτός. Ναι. Δεν είναι λίγα πράγματα αυτά που έχει κάνει. Έχει βάλει τον γκολ με την Villarreal. Θέλω να πω δηλαδή γίνεται μια φασαρία πολύ μεγάλη για έναν αναπληρωματικό επιθετικό ο οποίος είναι τιμιότατος κατά την άποψή μου. Ναι, και ο, με τραυματισμό κιόλας. Και με τραυματισμό κιόλας. Ξέρεις, όταν είναι ένα 1,5 μήνα έξω. Δείχνει όταν παίζει μπλαζέ και αυτό δεν αρέσει στην κερκίδα. Ωραία, παιδί μου, δεν είναι ο παίκτης που θα φρεσάρει, θα μακάρει πολύ κλπ. Προσπάθησαν να το βελτιώσουν στον Παναθηναϊκό και ο Γιωβάνοβιτς και ο Τερίμ και το έχει βελτιώσει. Εντάξει, είχε μωρέ. Να σου πω κάτι. Είχε και κανένα δυο μπλοκές σε φάσεις, ας πούμε, οι οποίες ήταν, πώς το λένε, τρομερές. Δηλαδή, το χαμένο πέναλτι πέρσι στα play-off με τον Βόλο. Ακριβώς. Θα μου πεις είναι στο 90. Δεν το βλέπει ο παδός. Σου λέει ρε φίλε, βάλ το να πούμε να πάρουμε το κολομάτσο. Ναι, ναι, είναι στο 90. Ναι. Η τρομερή χαμένη ευκαιρία με τη Villarreal. Που είναι απίθανη. Με την Μπράγκα. Με την Μπράγκα. Που είναι απίθανη ευκαιρία. Δηλαδή. Αυτά τα είχαν κανένα 2-3 φάσεις, θέλω να πω. Είναι και λίγο μπλαζέ ο ίδιος. Ξεκινάει όλη αρχίζει ο άλλος. Η ιστορία με το Σπόρα και τη μουρμούρα. Αλλά τώρα μιλάμε για τη μουρμούρα σε ένα μάτσο το οποίο ήταν πολύ καλό. Είχε ξεκινήσει από το μάτσο με τον Ιωνικό. Πού στο διάλογο να ξέρει ότι να το κάνει 2-0 εκεί πέρα. Ξέρω ότι θα παρέσει ο Ιωνικό με το μάτσο. Δηλαδή εντάξει, πάντω τέλο πάντων κολλάρα. Εξής αν δεν έβαζε τον γκολ, θα μιλάγαν όλοι για την ευκαιρία που έχασε πάνω στη γραμμή. Αλλά εκεί πα δεν είναι εύκολη. Όχι καθόλου. Όχι, είναι μπροστά. Ξεκινάει ο Βαγιανίδης. Με το κορμί μπροστά. Όχι, ρε, τι να πω. Μπαίνει απάνω, δεν την προλαβαίνει. Τι να κάνω, ρε, δεν την προλαβαίνω. Πώ να την προλάβω. Οπότε στην περίπτωση αυτή νομίζω ότι το καλό νέο για τον Παναθηναϊκό για τα play-off είναι ότι παίρνει γκολ, βάζει γκολ. Το καλό νέο είναι ότι σε ένα μάτς που δεν είχε ανάποδη διαιτησία και είχε και μια ομάδα η οποία το έπαιξε δυνατά, το πήρε. Το κακό νέο είναι βλέπω ότι αρχίζουν οι πιστολιές και φοβάμαι να έχουμε τα περσινά. Τα έλεγε ο Τάσος την Παρασκευή. Εδώ τα είχαμε πει ότι δεν μπορεί να αφήσει τον απίθανο Σκοπιανό να. Ναι, ρε, έλα, θα τα πούμε αύριο. Το καλύτερο πάντως για τον Σκοπιανό, το φτάσει ένα φίλο εδώ πέρα για να ρίξουμε για του τόνου. Ναι. Που λέει αν αυτή τη βδομάδα έφεραν τον Σταύρεφ, την επόμενη θα φέρουν τον Χοντροθύμιεφ. Λοιπόν, άτι τα λέω.